Στεργάκος λοιπόν για τον Παναθηναϊκό στο τζάμπολ. Παραμανίδης για τον Άρη. Αριστερά ο Παραμανίδης με το 10, δεξιά ο Στεργάκος. Και έχουμε ενός λεπτού σιγή. Η σιγή είναι για τον Αντώνη Σκυλογιάννη, τη μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ, που πέθανε πριν λίγες μέρες. Και πάμε για την έναρξη για το τζάμπολ. Παραμανίδης και Στεργάκος. Θα κερδίσει ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Η μπάλα στον Κορονέο και αφοπλοκή στον Γκόντο. Κάπως Ανδρίτσος που έχει τραβηχτεί μακριά από το καλάθι. Κορονέος που μαρκάρεται στενά από τον Γκάλι. Πάνω στον κάπο που έχει την μπάλα είναι ο Παραμανίδης. Πάνω στον Ανδρίτσο είναι ο Ρωμανίδης. Στον Κορονέο ο Γκάλις. Στον Παπαγεωργίου στον Γκόντο. Ο Γκάλι στον εφνιδιασμό και το πρώτο καλάθι. Να, αυτό που λέγαμε, η αιχμή, ο Γκάλι, το βέλος. Τον είδατε πώς έφυγε μπροστά. Είδατε το πρώτο καλάθι του αγώνα, 2-0 για τον Άρη, πριν συμπληρωθούν 27 δευτερόλεπτα αγώνα. Κορονέος τώρα για τον Παναθηναϊκό. Στον Γκόντο. Κάπως Κορονέος θα κάνει το σούτ απ' έξω. Άστοχο. Την μπάλα στον Γκάλι. Αυτός προσπαθεί γρήγορα. Ελιγμή, ντρίμπλες. Η μπάλα θα φύγει out. Και είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Κορονέος προσπαθεί να οργανώσει μια νέα επίθεση για τον πρωταθλητή. Μαρκάρεται πάντα τον Γκάλι. Ασφαλώς θα είναι συγκλονιστική η μονομαχία των δύο μεγάλων παιχτών, του Νίκου Γκάλι και του Τάκη Κορονέου. Έχει χρεωθεί με ένα φάουλ ο Χάρης Παπαγεωργίου πάνω στον Γκόντο. Κορονέος τώρα. Κάπως. Δεν υπάρχει κίνηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ανδρίτσος, το σούτ με ταμπλό εύστοχο και ισοφαρίζει 2-2. Να ο Ανδρίτσος με το νούμερο 7. Παπαγεωργίου στον Ρωμανίδη, Φιλίππου και ένα φάουλ του κάπου πάνω στο Φιλίππου. Παναθηναϊκός που αμήνεται σε ζώνη. Δεν ακολουθεί το man-to-man του Άρη. Αστόχησε ο Παραμανίδης. Ο Ανδρίτσος κάτω από τις μπάλες δίνει στον Κορονέο. Πάντα Κορονέος. Μαρκάρεται από τον Γκάλι, υπό πίεση εύστοχος. Ήταν ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Και δικαίωμα για μία βολή στον Τάκη Κορονέο, που στην προσπάθειά του αυτή όχι μόνο ευστόχησε αλλά πήρε και φάουλα από τον Γκάλι. 5-2 το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Και Γκάλις τώρα
Παπαγεωργίου, Γκάλης. Παπαγεωργίου, το σούτ απ' έξω, αστοχή. Την μπάλα φτάνει στον Γκάλη, νέο σούτ. Και αυτό άστοχο, θα κερδίσει ο Κάπος. Θα δώσει τον Κοροναίο. Μακρινή πάσα για τον Στεργάκο, θα κόψει πολύ ωραία ο Φιλίππου, Γκάλης. Ωραία πάσα στον Παραμανίδη και το καλάθι. 5-4 για τον Παραθυναϊκό, ο Παραμανίδης, Βασίλης Παραμανίδης. 25 ετών, 2 μέτρα ύψος, διεθνής. Κάπως στον Ανδρίτσο, αστοχή και είναι ένα φαουλ από το Στεργάκο πρέπει να είναι. Ναι, αυτός έσπρωξε, είδατε τον πρώτο διαιτητή του αγώνα, τον κύριο Τσολακίδη. Βρέω στο φαουλ τον Στεργάκο. Γκάλης τώρα σε θέση playmaker. Πάντα Γκάλης, Παπαγεωργίου. Παραμανίδης, Γκάλης. Προσποίηση, το σουτ κοπίεση, αστόχησε ο Παραμανίδης. Κέρδισε ο Παπαγεωργίου, νέο σουτ. Και το καλάθι, την παραναφίδησε η Στεφάνη και έπεσε μέσα. 6-5, περνάει ο Άρης μπροστά με αυτό το δύσκολο καλάθι του Χάρη Παπαγεωργίου. Κάπως θα κόψει ο Ρωμανίδης μπροστά από τον Στεργάκο, η μπάλα όμως είναι για τον Παναθηναϊκό. Πλάγει ο Ανδρίτσος για τον Κοροναίο. Πάλι Ανδρίτσος. Κόντος κόβεται πολύ ωραία από τον Παπαγεωργίου. Στο πλάγιο ο Κόντος, στο Στεργάκο. Πιέζουν όσο μπορούν οι παίκτες του Άρη. Κάπως ωραία πάσα, άσιστη πάσα στον Κοροναίο που αστόχησε, αλλά ο Στεργάκος όμως με νέα προσπάθεια θα ευστοχίσει. 7-6 για τον Παναθηναϊκό, ο Στεργάκος. Ο Γκάλης για τον Παπαγεωργίου, αλλάζουν την μπάλα. Παραμανίδης, Γκάλης, Παπαγεωργίου, Ρωμανίδης, Παραμανίδης. Ο Άρης είναι μάλλον στατικός απέναντι στην ζώνη του Παναθηναϊκού. Παραμανίδης το σούτ, άστοχο. Κέρδισε ο Ανδρίτσος, εδώ στον Κοροναίο. Πάσα αφηνιασμού για τον Κόντο, ο αφηνιασμός δεν περνάει όμως, το ξεστάρι έχουν γυρίσει. Ανδρίτσος, Κοροναίος. Κάπως. Ανδρίτσος. Κόντος, το σούτ. Ναι, βρέθηκε σε καλή θέση ο Κόντος, δεν πρόλαβε να μαρκάρει Παπαγεωργίου. 9-6 για τον Παναθηναϊκό το σκορ. 15 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο μήχρονο. Και ο Γκάλης για τον Παπαγεωργίου. Το σούτ με ταμπλό, άστοχο. Κερδίζει ο Κάπος, ο Κόντος προσπαθεί για τον εφνιασμό, το μαρκάρει ο Γκάλης. Στέκεται σουτάρια στο χ, με follow όμως ο Ανδρίτσος, ένα νέο καλάθι. 11-6, να ο Ανδρίτσος, 11-6 το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Γκάλης. Παραμανίδης πάλι στον Γκάλη. Και είναι 3 δευτερόλεπτα ο Νίκος Γκάλης μέσα στην ρακέτα του Παναθηναϊκού. Κοροναίος τώρα στον Κόντο. Ανδρίτσος. Στεργάκος αστοχή, θα κερδίσει όμως ο Κάπος το rebound. Ανδρίτσος στον Κόντο. Το σούτ από την κορφή της ρακέτας είναι άστοχο, θα κερδίσει ο Φιλίππου. Πάσα για τον Παπαγεωργίου, θα κόψει ο Κοροναίος και η μπάλα είναι για τον Άρη. Γκάλης. Φιλίππου. Παραμανίδης, Παπαγεωργίου. Παραμανίδης, Γκάλης. Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου στο Φιλίππου. 3 δευτερόλεπτα ο Ρωμανίδης. Για δεύτερη φορά οι παίκτες του Άρη χάνουν την μπάλα με 3 δευτερόλεπτα. Το σκορ παραμένει 11-6 για τον Παναθηναϊκό. Ο Κόντος βρίσκεται σε θέση για σουτ. Δεν θα διστάσει, θα ευστοχίσει έστω και από μακριά. 13-6. Να ο Κόντος, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, πάντα εύστοχος, πάντα ψύχραμος.
Γκάλης τώρα για τον Παραμανίδη. Πάντα Γκάλης. Ένα σφύριγμα από τον κύριο Κουμπούρη. Time out λέει ο κύριος Κουμπούρης. Προφανώς γιατί ακούστηκαν κάποιες απαράδεκτες εκφράσεις, κάποιες απαράδεκτες βρισιές από την εξέδρα. Υπάρχει άλλωστε σχετική απόφαση, υπάρχει εγκύκλειος της Ομοσπονδίας του μπάσκετ που δίνει το δικαίωμα στους διαιτές να διακόπτουν το παιχνίδι στην περίπτωση που θα ακουστούν τέτοιες βρισιές από την εξέδρα. Ξαναβλέπουμε το τελευταίο καλάθι από τον Κόντο. Είδατε πως δεν δίστασε καθόλου ο Απόστολος Κόντος μετά την πάσα του Κοροναίου να κάνει το σούτ. (Συσχελίδι) 13-6 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. 13 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και ο Άρης στην επίθεση με τον Γκάλη. Παραμανίδης, Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Υπάρχει μια εμφανής δισκαμψία στον Άρη, στον τρόπο που προσπαθεί να ανοίξει τη ζώνη του Παναθηναϊκού. Ο Ρωμανίδης δίνει τη λύση με ένα καλάθι έξω από τη ρακέτα. 13-8. Κοροναίος τώρα. Τον Ανδρίτσο, αυτό στον Κόντο, αυτό που έχει βγει στις γωνίες. Νέο εύστοχο σουτ. 15-8 για τον Παναθηναϊκό. Νέο Κόντος. Γκάλης, κόβει προς τη στιγμή ο κάπως, ξανακερδίσει όμως ο Γκάλης. Παραμανίδης. Και βήματα που σφύριξε ο κύριος Κουμπούρης. Την μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Κοροναίος. Double trip, πολύ σωστά καταλογίζει ο κύριος Τσολακίδης. Κοροναίος έχασε τον έλεγχο της μπάλας και προσπάθησε και με τα δύο χέρια να το ξαναβρει. Μπάλα για τον Άρη. Παπαγεωργίου. Το σούτ απ' έξω, αστοχή. Κερδίζει ο Φιλίππου. Το pivot, το καλάθι και το foul από τον Ανδρίτσο, δικαίωμα για μία βολή από τον Νίκο Φιλίππου, ενώ το σκορ έχει γίνει 15-10. 12 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μικρόνου. Ένα σούτ λοιπόν για τον Φιλίππου. Μειώνει το σκορ σε 15-11. Και έχουμε μέχρι στιγμής 2 φάουλ για τον Άρη και 3 για τον Παναθηναϊκό. Κοροναίος τώρα στον Ανδρίτσο. Κάπως προσπάθησε να βρει το Στεργάκο. Έδιωξε ο Παραμανίδης, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ανδρίτσος στον Κοροναίο. Μαρκάρεται στενά από τον Γκάλη. Ανδρίτσος, προσποίηση, το σουτ, αστοχή. Θα ξανακερδίσει όμως την μπάλα. Και είναι 3 δευτερόλεπτα ο κάπως με στην ρακέτα του Παναθηναϊκού. Πριν ακόμα ετοιμαστεί για το σουτ, ο κ. Τσολακίδης είχε καταλογίσει την παράβαση. Γκάλης, έχει βγει επάνω του ο κάπως. Εκλεισμένος ο Γκάλης, έχει πρόβλημα. Έτσι όπως είναι η ζώνη του Παναθηναϊκού, δεν τον βοηθούν και οι συμπαίκτες του. Προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος. Είδατε πως βρέθηκε ανάμεσα σε δύο. Επόμενο ήταν να στοχίσει, Κόντος εναντίον Φιλίππου. Ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Έφυγε από την πορεία του ο Κόντος, παρόλα αυτά πέταξε την μπάλα που βρήκε το στόχο. Να ο Κόντος. 17-11 για τον Παναθηναϊκό το σκορ. Γκάλης. Παπαγεωργίου, Φιλίππου. Θα χάσει την μπάλα, είναι βήματα. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό που μέχρι στιγμής δείχνει πιο ψύχραμος, δείχνει πιο μεθοδικός. Έχει επιβάλει το ρυθμό του και αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα. Επιβάλλει το control basket. Ο Άρης θα ήθελε ένα πιο γρήγορο ρυθμό, αλλά δεν βλέπω να κάνει και μεγάλες προσπάθειες για κάτι τέτοιο. Γκάλης. Παπαγεωργίου, Γκάλης. Στατικό μπάσκετ.
διστάζει για το σούτ. Τελικά θα κάνει μια προσπάθεια που μόνο σούτ δεν ήταν και δεν μπορούσε ασφαλώς να έχει καμία καλύτερη κατάληξη. Ο Παπαγεωργίου ζητάει και φάουλ από τον κύριο Κουμπούρη, το δεύτερο διευθυντή του αγώνα. Να Κουμπούρης, μπάλα πλάγια για τον Άρη, τον Γκάλι που δίνει στον Παπαγεωργίου. Ενώ βλέπω ότι ο Ιωαννίδης ετοιμάζεται να βάλει στον αγώνα τον Στυλιανού, ασφαλώς στη θέση του Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου τώρα που αποκαλεί θέση κάνει ένα σούτ, αστοχίσει, κερδίζει ο Στεργάκος, Κοροναίος. Πάντα Κοροναίος. Κόντος Ανδρίτσος. Κόντος. Κοροναίος. Κόντος. Το μπάσιμο, το σούτ, άστοχο. Ο Ρωμανίδης την μπάλα για τον Γκάλι. Αυτό στον Παπαγεωργίου, πάλι Γκάλης. Προσποίηση, θα χάσει το καλάθι, θα πάρει το φάουλο όμως από τον κάπο. Έτσι έχει το δικαίωμα για τρεις βολές ο Νίκος Γκάλης από τη θέση του φάουλ. Εν τω μεταξύ, ο προπονητής του Άρη, ο Γιάννης Ιωαννίδης, πήρε ένα time out. 10 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και ενώ το σκορ είναι πάντα 17-11, να υπερθέσει Παναθηναϊκού εδώ, με τον κέφαλο, τον προπονητή τους. Και έχουμε με αυτό το foul του κάπου, που ήταν το δεύτερο για τον παίκτη αυτό, 4 foul για τον Παναθηναϊκό και 2 για τον Άρη. Θα ξαναγυρίσουμε μάλλον στο παιχνίδι με τα σουτ του Γκάλι από την θέση του φάουλ. Ακόμα δικαίωμα για δύο σουτ. Δεύτερη άστοχη βολή από τον Γκάλι. Ένα ζεστό χειροκρότημα από την εξέδρα για να ενθαρρύνει τον παίκτη του Άρη. Κάποιος Παναθηναϊκός, ο Κόντος, βιάστηκε να μπει. Έτσι ο Γκάλης έχει δικαίωμα για... έχει την ευκαιρία μάλλον για ένα τέταρτο σουτ. Έχει τρία άστοχα. Κάτι πρωτοφανές θα λέει κανείς για να παίχτη θα τον Γκάλι. Θα ευστοχίσει όμως τώρα, 12-17 γίνεται το σκορ. Και Κοροναίος στον Ανδρίτσο, κάπως Ανδρίτσος, Στεργάκος, Κόντος, Κοροναίος, Ανδρίτσος, προσποίηση. Ωραία πάσα για τον κάπο, αυτός θα χάσει όμως τον μεγαθό της. Της μπάλας είναι βήματα, την μπάλα για τον Άρη. Ρωμανίδης από την Χάνη, αν και έχει βρεθεί πια σε καλή θέση. Κόντος θα γυρίσει πίσω στον Κοροναίο. Ο Στυλιανού έχει πάρει τη θέση του Παπαγεωργίου. Στυλιανού με το νούμερο 13. Μουσική 23 ετών ο Κώστας Στυλιανού. 1.94 παίζει ελ. Ανδρίτσος προσπάθησε να βρει τον κάπο. Θα χάσει την μπάλα αυτός. Ρωμανίδης για τον Γκάλι. Γκάλι στο σούτ, αστοχή, κερδίζει ο Ανδρίτσος. Την μπάλα στον Κοροναίο. Κόντος, Ανδρίτσος. Και το καλάθι, 19-12. 7 πόντι διαφορά για τον Παναθηναϊκό, μετά από το καλάθι του Ανδρίτσου βλέπουμε εδώ. Στυλιανού Γκάλης, Ρωμανίδης. Γκάλης, Στυλιανού. Έχει μπροστά το Στεργάκο, δεν μπορεί να κάνει το σούτ. Θα το επιχειρήσει ο Φιλίππου. 19-14 και χειροκροτήματα. Να ο Φιλίππου. Ο νεαρός διεθνής. 2-2 ύψος.
Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Κοροναίος μαρκάρεται από τον Γκάλι. Το σουτ του Κοροναίου θα φύγει έξω. Κερδίζει ο Παραμανίδης, δίνει στον Γκάλι. Αυτός κλείνεται από 3 και 4 παίκτες του Παναθηναϊκού. Επιχειρεί όμως να φτάσει στο καλάθι και φτάνει. Για πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ακούτε τα χειροκροτήματα. 19-16 το σκορ. 3 πόντοι για τον Παναθηναϊκό. Να ο Γκάλις εδώ. Μεγάλο σολίστ. Κοροναίος Ανδρίτσος. Το σουτ και φάουλ πάνω στον Ανδρίτσο από τον Ρωμανίδη. Το Μιχάλη Ρωμανίδη που είναι 18 ετών και έχει ύψος 2 μέτρα και 2 εκατοστά. Ο Ανδρίτσος ευστοχή. Δεν θα χρειαστεί την τρίτη βολή. 21-16 το σκορ, 8 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα από το τέλος του διχρόνου. Γκάλης για τον Στυλιανού. Κοροναίος. Είναι βήματα από τον Ανδρίτσο. Έχουμε μια πολύ καλή διετσία μέχρι στιγμής από τον Τσολακίδη και τον Κουμπούρη. Γκάλης, Στυλιανού, Παραμανίδης, Στυλιανού, Γκάλης. Ο Στυλιανού ένα άστο σούτ, την μπάλα δεν έπιασε ούτε Στεφάνη. Κοροναίος φρενάρει το ρυθμό, φωνάζει κοντά τον Κόντο. Δίνει στον Ανδρίτσο, Κόντος κόβει μες στη ρακέτα, τελικά παίρνει μπάλα ο κάπως απ' έξω. Παρεμβαίνει ο Φιλίππου μπροστά από τον Στεργάκο. Φρένεται με φάουλ ο παίκτης του Άρη. Και βλέπω μια δεύτερη αλλαγή για τον Άρη. Βγαίνει ο Ρωμανίδης και μπαίνει στη θέση του Καραγιώργης. Να ο Καραγιώργης με το νούμερο 7. Γιάννης Καραγιώργης, ένας παίκτης που ήρθε φέτος στον Άρη από την Αμερική. 23 ετών, 1,98 ύψος. Παίζει δεύτερο φορ. Κάπως στον Ανδρίτσο. Θα μπορούσε να κάνει και το σουτ, βρέθηκε προς τη μία κάλυπτος. Θα το κάνει όμως ο Κοροναίος απ' έξω. Αστοχή, rebound από τον Στεργάκο. Κόψιμο πολύ ωραία από τον Φιλίππου και ήταν φάουλ του Ανδρίτσου που δεν σφυρίχθηκε. Γκάλης στον Καραγιώργη. Το σουτ άστοχο. Κοροναίος τώρα. 21-16 το σκορ πάντα για τον Παναθηναϊκό. Ανδρίτσος, λάθος πάσα, κερδίζει ο Καραγιώργης και φάουλ του Ανδρίτσου πάνω στον Καραγιώργη. Δίπλο λάθος από τον Λιβέρι Ανδρίτσο, λάθος πάσα, φάουλ μετά. Ο Άρης στην επίθεση με τον Γκάλι. Παραμανίδης, Γκάλης, αλλάζουν την μπάλα στη Λιανού. Παραμανίδης. Ένα ωραίο καλάθι, αλλά χρεώνεται και με επιθετικό φάουλ. Μετράει όμως το καλάθι, 21-18. Και φάουλ λοιπόν για τον Παραμανίδη, τον Βασίλη Παραμανίδη. Από 5 φάουλ οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο. Κοροναίος. Ένα ήσυχο παιχνίδι, παρά την μεγάλη βαθμολογική του σημασία. Κάπως Κοροναίος, Ανδρίτσος σε φεύγει, αστοχή, κερδίζει ο Στυλιανού. Έχουν συλληφθεί βήματα. Είναι πλάγια η μπάλα για τον Άρη. Ενώ ο Χρήστος Κέφαλος, ο προπονητής Παναθηναϊκού, βρίσκει την ευκαιρία να πάρει ένα time out. Ας δούμε όμως ποιοι έχουν σκοράρει μέχρι στιγμής για τις δύο ομάδες. 5 ο Γκάλης για τον Άρη, 2 ο Παπαγεωργίου, 5 ο Φιλίππου, 4 ο Παραμανίδης, 2 ο Ρωμανίδης. Μια φτωχή συγκομιδή. Από την άλλη πλευρά 6 πόντους ο Κόντος, 3 ο Κοροναίος, 2 ο Στεργάκος και 10 ο Ανδρίτσος. Ξαναβλέπουμε εδώ την τελευταία επίθεση του Άρη.
Ο Παραμανίδης κάνει το σουτ. Είδατε πως έκανε και το επιθετικό φαουλ. Και σηκωθεί στον αέρα και έπεσε πάνω στον αντιπαλό του. Να ο Παραμανίδης. Γκάλης, Στυλιανού. Αλλάζουν την μπάλα, Παραμανίδης. Το σουτ υποπίεσε ο Παραμανίδης. Εύστοχο, ένα πολύ όμορφο καλάθι. Και ενθουσιασμό στην εξέδρα. Να ο Παραμανίδης, 21-20. 5,5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Και Κοροναίος τώρα. Στεργάκος, Ανδρίτσος. Θα πετύχει το καλάθι. Και είναι φάουλ πάνω στον Ανδρίτσο από τον Νίκο Φιλίππου. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Φιλίππου. Ο Γιάννης Ιωαννίδης διαμαρτύρεται στο κουμπούρι. Το δεύτερο διοικητικό αγώνα. Οι διαμαρτυρίες όμως δεν μπορούν να αλλάξουν την απόφαση. Έτσι το καλάθι έχει μετρήσει βέβαια και ο Ανδρίτσος έχει δικαίωμα για μία βολή. Το σκορ γίνεται 24-20. Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε και πάλι, ενώ ο Άρης είχε πλησιάσει προς τη γνήση το μισό καλάθι. Ο Γκάλης δίνει στο Στυλιανού. Αυτός τον Παραμανίδη. Βρίσκει το χέρι του Παραμανίδης. Και αυτό θα είναι ίσως κάτι πολύτιμο για τον Άρη. Εκτός τον άλλο θα αναγκάσει ίσως να ανοίξει η άμυνα του Παναθηναϊκού, η σφιχτή αυτή ζώνη. Κοροναίος, Στεργάκος, Κόντος. Κλείνεται. Βρίσκει τον Κοροναίο. Ελύσεται αυτός. Ναι, ευστόχησε. Όσο και αν είναι απίστευτο, αυτό το τρελό θα έλεγε κανείς σουτ. Βρήκε το στόχο του, 26-22. Το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Γκάλης για τον Παραμανίδη. Έχει δύο Στεργάκος επάνω του. Πετάει την άλλη μεριά στο Στυλιανού. Αυτός δίνει στο Φιλίππου. Πάλι Παραμανίδης, το σουτ με ταμπλό αυτή τη φορά. Έστωχο, 3-3. Τώρα πίσω απ' άλλο ο Παραμανίδης. 26-24. Αποδεικνύει ο Παραμανίδης με αυτή την έξαρση ότι ίσως είναι μια λύση που θα πρέπει να σκεφτεί ο Κώστας ο Πολίτης για την εθνική ομάδα. Ασφαλώς καλύτερος από κάποιες άλλες επιλογές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Κόντος για τον Ανδρίτσο και από εκεί στον Στεργάκο. Φάουλ του Στυλιανού πάνω στον Κόντο, διαμαρτυρίες, έχω την εντύπωση άδικες. Έχει χρεωθεί με τεχνική ποινή ο πάγκος του Άρη από τον Νίκο Κουμπούρη. Κάτι δηλαδή που σημαίνει ότι οι διαμαρτυρίες δεν περιορίστηκαν μεταξύ των φιλάθλων της εξέδρας, αλλά έφτασαν, εκδηλώθηκαν και από τον πάγκο του Άρη. Μεταξύ τώρα έχουμε ένα νέο time out. Εκτός του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνω, το σκορ είναι 26-24, 3 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Θα ξαναδούμε μάλλον το τελευταίο καλάθι του Άρη. Να ο Παραμανίδης να την προσπίσει στην αρχή και μετά με ταμπλό βρίσκει το στόχο. Ήταν το τρίτο από τα συνεχόμενα καλάθια του σε ισάριθμες προσπάθειες. Ένα σούτ λοιπόν για τον Κόντο, είναι η τεχνική ποινή. Θα στοχίσει ο πάντα εύστοχος, αλλά αυτή τη φορά άστοχος αρχηγός του Παναθηναϊκού. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό πάντα, γιατί είχαμε φάουλ και τεχνική ποινή. Κοροναίος, Κόντος, Ανδρίτσος. Θα στοχίσει, κερδίζει ο Καραγιώργης. Και είναι φάουλ του κάπου πάνω στον Καραγιώργη. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το τρίτο φάουλ του κάπου.
Ναι, είναι το τρίτο. 6 φάουλ ο Παναθηναϊκός, 7 ο Άρης. Και Γκάλης στο Στυλιανού και από εκεί στον Καραγιώργη. Γκάλης, το σουτ. Και η σοφάριση, 26-26, 3 λεπτά και 27 λεπτά πριν το τέλος του μηχρόνου. Κάποια χαρτιά πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο. Θα πετάξει έξω ο Κουμπούρης, ο ένας από τους δύο διαιτητές. Κάπως, Κόντος. Αλλάζουν την μπάλα επέκτες του Παναθηναϊκού. Κορονέος. Κόντος. Χάνει την μπάλα ο Κορονέος, κοιτάει φάουλ που δεν δίνεται, Στυλιανού. Γκάλης. Και είναι 3 δευτερόλεπτα. Ο Καραγιώργης είχε κάτσει μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού. Κορονέος τώρα προσπαθεί γρήγορα να περάσει μπροστά. Θα κάνει το σούτ από πλάγια θέση, δεν έχει καμιά τύχη. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα υποφοβερή πίεση σούτ που κάνει ο Κορονέος. Να έχει το καλάθι από τον Καραγιώργη παρά την προσπάθεια του Ανδρίτσου. Ο Άρης μπροστά, 28-26. Και το Παλαιό Σπορ φλέγεται από ενθουσιασμό. Ακούτε τις κραυγές Άρης-Άρης. Μια ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνει αθλητική μέχρι το τέλος. Σφιχτό μαρκάρισμα από τους παίκτες του Άρη πάνω στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Κερδίζει ο Στεργάκος στο rebound. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, ένα παλικαρίσιο καλάθι. Και επιθετικό φάουλ από τον Ντέβιτ Στεργάκο. Μέτρησε όμως το καλάθι. Έχουμε 28-28. Και φάουλ του Στεργάκου. Ήταν το δεύτερο του φάουλ. Προβλέπεται μια σκληρή μάχη. 2 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το πρώτο μήχρονο. Παραμανίδης. Στυλιανού. Καραγιώργης. Παραμανίδης στο σουτ. Άστοχο. Έτσι διέκοψε το σερί του. Είχε 3 εύστοχα σε δυσάρυθμα σουτ. Στο τέταρτο αστόχησε. Κόντος. Ανδρίτσος. Στεργάκος. Και έχουμε φάουλ του Φιλίππου πάνω στον Στεργάκο. Ήταν το τρίτο φάουλ του Νίκου Φιλίππου. Πράγμα που αναγκάζει τον Γιάννη Ιωαννίδη να βάλει στο παιχνίδι το Ρωμανίδη στη θέση του Φιλίππου. Κορονέος, αστοχή. Κερδίζει όμως ο Κάπος και πετυχαίνει το καλάθι. 30-28, ο Παναθηναϊκός πάλι μπροστά. Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα από το τέλος. Ο Άρης στην επίθεση με τον Γκάλη. Αργά-αργά αυτός δίνει στο Στυλιανού. Πάντα Γκάλης. Στυλιανού επιχειρεί απ' έξω το σουτ. Είναι άστοχο. Κερδίζει ο Κάπος. Η μπάλα όμως για τον Άρη, γιατί ο παίκτης του Παναθηναϊκού πάτησε έξω από τη γραμμή. Ένα λεπτό και 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Γκάλης. Στυλιανού. Νέο σουτ απ' έξω. Άστοχο πάλι. Κερδίζει ο Κορονέος. Ανδρίτσος με ταμπλό. Εύκολα στο καλάθι. 32-28. Και Γκάλης. Κερδίζει ο Ανδρίτσος στο rebound. Μια επίθεση, λένε από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. 31 δευτερόλεπτα, 30 τώρα, για να λήξει το ημίχρονο. Κορονέος κρατάει την μπάλα. Δίνει στον Ανδρίτσο. Κορονέος. Ανδρίτσος. Βήματα που σφυρίζει ο Κουμπούρης. Και time out από τον Γιάννη Ιωαννίδη. 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου έχουν πάρει από 2 time out και 2 ομάδες. 32-28 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Να ο Κέφαλος
κάτι λέει στους παίκτες του ασφαλώς πώς να αντιμετωπίσουν αυτή την τελευταία επίθεση του Άρη. Τελευταίο καλάθι από τον Ανδρίτσο σε replay. Είδατε με πόση άνεση σηκώθηκε ο παίκτης του Παναθηναϊκού και με ταμπλό βρήκε το στόχο. Παπαγεωργίου ξανά στο παιχνίδι. Μπήκε και ο Δοξάκης. Ασφαλώς κάτι έχει στο μυαλό του Ιωαννίδης για αυτά τα 17 δευτερόλεπτα. Αλλάζουν την μπάλα επέκτης του Άρη. Δοξάκης προσπαθεί μάλλον να ελευθερώσει τον Γκάλι γιατί έχει περάσει θέση playmaker του Δοξάκη. 3 δευτερόλεπτα. Δεν θα προλάβουν. Θα κάνει τελικά το σούτο Παπαγεωργίου. Είναι άστοχο. 32-28. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με προηγούμενο τον Παναθηναϊκό. Να οι παίκτες του Άρη που φεύγουν για τα αποδυτήρια. Και να δούμε τα φάουλ που έχουν οι παίκτες μετά το πρώτο ημίχρονο. Έχει ένα φάουλ ο Γκάλης. Έχει ένα φάουλ ο Ρωμανίδης, ένα ο Παραμανίδης, τρία ο Φιλίππου, ένα ο Παπαγεωργίου, ένα ο Στυλιανού για τον Άρη. Από τον Παναθηναϊκό τώρα έχει δύο ο Ανδρίτσος, έχει τρία ο Κάπος και δύο ο Στεργάκος. Κόντος και ο Κοροναίος δεν έχουν φάουλ. Και πάμε για το τζάμπολ. Στεργάκος και Παραμανίδης στο τζάμπολ. Κερδίζει ο Στεργάκος. Μπάλα φάνη στον Ανδρίτσο. Κοροναίος. Πάντα μαν του Μανουάρης. Πλάγια η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Κάπος στον Κοροναίο. Κόντος το σούτ απ' έξω, εύστοχο. 34-28, 6 πόντοι για τον Παναθηναϊκό. Δοξάκης σε θέση playmaker, Γκάλης. Παραμανίδης, Δοξάκης. Γκάλης, Παραμανίδης, προσποίηση, το σούτ. Αποκαλεί θέση, θα βρει το στόχο, 34-30. Να, Παραμανίδης. Πρώτο σκόρερ μέχρι στιγμής του Άρη με 12 πόντους. Ο Παραμανίδης. Κοροναίος. Κάπως. Ένα φάουλ. Σφυρίζεται πάνω στο Δοξάκη. Σφυρίζεται στο Δοξάκη. Το κάνει στον κόντο. Ανδρίτσος. Κοροναίος. Κόντος. Κάπως. Η μπάρα πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Ο Κάπος στον κόντο. Αυτό στον Κοροναίο. Ανδρίτσος. Έχουμε ένα σφύριγμα. 3 δευτερόλεπτα ο Κάπος με στη ρακέτα του Άρη. Γκάλης. Κλέβει πολύ ωραία ο Κοροναίος. Θα φύγει μπροστά. Θα φτάσει εύκολα στο καλάθι. 36-30. Παραμανίδης τώρα. Το σούτ με ταμπλό. Αστοχή. Κερδίζει ο Στεργάκος. Και ο Κοροναίος. Κόντος, το σούτ άστοχο, Φιλίππου το rebound, Γκάλης. Περνάει, αστοχή, rebound από το Στεργάκο.
Έχουμε ένα σφύριγμα, φάουλ του Γκάλι πάνω στον Κοροναίο. 36-30, 17 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Δύο φάουλ ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο, κανένα ο Παναθηναϊκός. Κοροναίος βρίσκει το Στεργάκο. Τέταρτο φάουλ από τον Νίκο Φιλίππου πάνω στον Στεργάκο. Δικαίωμα για τρεις βολές από τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Και αλλαγή που κάνει ο Ιωαννίδης, βάζει το Ρωμανίδη στη θέση του Φιλίππου. Να η αλλαγή. Ο Ρωμανίδης με το 9, ο Φιλίππου με το 11, ο Φιλίππου που έφυγε, ο Ρωμανίδης που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Στεργάκος λοιπόν στα σούτ. Έχει ακόμα δύο βολές αφού αστόχησε στην πρώτη. 37-30. Η πιο μεγάλη διαφορά στον αγώνα. 8 πόντι. Γκάλης, Καραγιώργης. Θα κόψει ο Ανδρίτσος τον Ρωμανίδη, αλλά έχει προηγηθεί ένα φάουλ. Τρία φάουλ ο Ανδρίτσος. Ο Ρωμανίδης έχει δικαίωμα για βολές, τρεις βολές, τις οποίες θα χρησιμοποιήσει και τις τρεις αφού αστόχησε στην πρώτη. ...38-31. ...38-32. Κοροναίος εναντίον Γκάλι. Μια κλασική μονομαχία θα λέγει κανείς. Δύο μεγάλοι παίκτες, δύο ηγέτες. Και έχουμε από ένα φάουλ εκτός φάσης στους Ρωμανίδη Στεργάκο. Πράγμα που σημαίνει ότι θα γίνει τζάμπολ. Ήταν το τρίτο φάουλ του Στεργάκου και το δεύτερο του Ρωμανίδη. Από τρία φάουλ οι τρεις φίλοι του Παναθηναϊκού, Ανδρίτσος, Στεργάκος και Κάπος. Βεβαίως υπάρχει εφεδρεία του Κοκολάκη πάντα στον πάγκο. Καραγιώργης πέρασε την μπάλα, Γκάλης τώρα. Δοξάκη στο σούτ χωρίς καθυστέρηση, αστοχή, Στεργάκος στο rebound. Ο Άρης δεν μπορεί να βρει το πρόβλημα έξω από τη ρακέτα. Τα χέρια δεν δουλεύουν καλά. Καθώς ο Παναθηναϊκός αμήνεται σε ζώνη, δεν έχει άλλη λύση, δεν έχει σχεδόν άλλη λύση. Αποτυγχάνει ο Κόντος. Η μπάλα φτάνει στο Δοξάκη, αυτό στον Γκάλι. Έχει μπροστά του Κόντο και Κοροναίο. Προσπαθεί να ξεφύγει. Θα κάνει το φάουλο Κόντος πάνω στον Γκάλι. Στον Γκάλι που δεν έχει δικαίωμα όμως για σουτ, γιατί το φάουλο δεν έγινε πάνω στην προσπάθεια για καλάθι. Η μπάλα θα πεθεί πλάγια. Πρώτο φάουλο του Κόντου. Καραγιώργης, Παραμανίδης το σουτ. Άστοχος αυτή τη φορά. Ρωμανίδης με ταμπλό αποτυγχάνει. Θα κερδίσει όμως ο Γκάλις. Δοξάκης, Ρωμανίδης. Δίνει στον Καραγιώργη. Αυτός αποτυγχάνει από πολύ καλή θέση. Ανδρίτσος δίνει στον Κοροναίο. 38-32 ο Παναθηναϊκός μπροστά. Ανδρίτσος αποτυγχάνει. Κερδίζουν οι Αριανοί. Ίσως έκανε και βήματα ο Ανδρίτσος που δεν σφυρίχτηκαν. Γκάλης με ταμπλό. Την μπάλα έξω. Παραμανίδης. Και θα δώσει τη λύση ο Παραμανίδης. 38-34 μετά από ένα ρεσιτάλ αστοχίας. ...38-34 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, 15 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα από το τέλος. Κοροναίος τον Ανδρίτσο, αυτός από την baseline θα βρει τον στόχο, 40-34. 17 πόντοι για τον Ανδρίτσο μέχρι στιγμής. Πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Κάπως το rebound,
και Κοροναίος. Ανδρίτσος. Χαραγιώργης. Γκάλης. Ωραία προσπάθεια, πολύ ωραία προσπάθεια που καταλήγει στο καλάθι και στο επιθετικό φάουλ όμως του Γκάλη πάνω στον κάπο. Δεύτερο φάουλ του Γκάλη και κάποια αντικείμενα, κάποια μικρό αντικείμενα που πέφτουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με συγχωρείτε, ήταν τρίτο φάουλ του Γκάλη και time out τώρα που παίρνει ο κέφαλος προπονήσεις του Αθηνικού. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο κέφαλος συνεχίζουν πάντα οι πέντε που ξεκίνησαν το παιχνίδι. Να αριστερά τώρα και η ομάδα του Άρη. Και να ξαναδούμε το καλάθι του Γκάλη για να δούμε και κατά πόσον ήταν φάουλ η προσπάθειά του. Ναι, ήταν καθαρό φάουλ. Είχε πάρει θέση ο κάπος, ο Γκάλης καθώς έκανε το σούτ έπεσε πάνω του. Σαράντα-36 λοιπόν την μπάλα για τον Παναθηναϊκό και 15 ολόκληρα λεπτά ακόμα για να λήξει το παιχνίδι. 15 λεπτά που προβλέπονται ότι θα είναι γεμάτα αγωνία, γεμάτα συγκίνηση. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τώρα μια αλλαγή, έχει βάλει στο παιχνίδι τον Κοκολάκη στη θέση του Ανδρίτσου. Στεργάκος χρεώνεται με επιθετικό φάουλ στην προσπάθεια του να πάρει την μπάλα. Σφύριξε ο κύριος Τσολακίδης. Τέταρτο φάουλ για τον Στεργάκο. Να ίσως ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Γκάλης αποτυγχάνει. Φόλο του Ρωμανίδη. Πολύ όμορφο καλάθι. 40-38. Ένα καλάθι μπροστά ο Παναθηναϊκός. Μόνο ένα καλάθι. Κοροναίος. Στον Κόντο. Αυτό στο σούτ υποπίεση και φάουλ. Φάουλ του Δοξάκη πάνω στον Κόντο. Ο Δοξάκης που ασφαλώς έχει πρόβλημα. Υπάρχει μια διαφορά 10 πόντων ανάμεσα στον Κόντο και στον Δοξάκη. Δεν είναι εύκολο λοιπόν ο νεαρός playmaker του Άρη να μαρκάρει τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Κάπως απ' έξω το σούτ θα αποτύχει και ο Κοκολάκης θα κάνει το επιθετικό φάουλ πάνω στον Παραμανίδη. Σαράντα-38, 14,5 λεπτά ακόμα. Ο Άρης στην επίθεση με τον Δοξάκη. Καραγιώργης, Άρης στην εξέδρα. Ο Γκάλης το σούτ απ' έξω, θα ισοφαρίσει. 40-40 μέσα σε αποθέωση. Να ο Γκάλης. 11 πόντους μέχρι στιγμής. Ο Νίκος Γκάλης. Κοροναίος για τον Παναθηναϊκό. Το πίεση το σούτ, θα βρει το στόχο. 42-40. 9 πόντοι για τον Τάκη Κοροναίο. Γκάλης. Ρωμανίδης. Παραμανίδης. Δοξάκης. Καραγιώργης. Θα μπει με στην ρακέτα, θα κοπεί από τον Κοκολάκη. Και το φάουλ που δίνει το δικαίωμα στον παίκτη του Άρη για 3 βολές. Δεύτερο φάουλ του Κοκολάκη. Από 6 φάουλ οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Πράγμα που δείχνει πόσο έχει ζωντανέψει το παιχνίδι, πόσο έχει γίνει πιο πεισματώδες. Ίσως και λίγο πιο γρήγορο. Καραγιώργης έχει δικαίωμα για ένα ακόμα σουτ. Αποτυγχάνει στο follow ο Παραμανίδης. Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 42-41. Κοροναίος τώρα. Κόντος. Το σουτ. Κάτω από ασφυκτική πίεση ο Κόντος θα βρει το στόχο. 44-41. Γκάλης. Η μπάλα φτάνει στο Δοξάκη. Παραμανίδης, Δοξάκης. Ναι, ευστοχή. 44-43 το πρώτο καλάθι του Δοξάκη.
Κορονέος τώρα. Κάπως. Ο Άρης πάντα σε πιεστικό man to man. Κορονέος. Από την χάνει. Το κερδίσει όμως πάλι την μπάλα. Νέο σουτ απ' έξω με ταμπλό. Άστοχο και αυτό. Κερδίζει ο Ρωμανίδης το rebound. Πάσα αυνιασμού για τον Παραμανίδη. Δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Χάνεται. Κορονέος. Κάπως βήματα. Του σφυρίζει ο Κουμπούρης. Θα λέγε κανείς κάπως λεπτολόγος με τα βήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν. Καραγιώργης θα ευστοχήσει, προηγήθηκε όμως φάουλ του Κοκολάκη, τρίτο φάουλ του Κοκολάκη μέσα σε λίγα λεπτά, πράγμα που αναγκάζει τον Κέφαλο να σηκώσει από τον πάγκο τον Ανδρίτσο. Γκάλι στο σουτ με ταμπλό, θα βρει το στόχο και ο Άρης μπροστά, 45-44. Να ο Γκάλης, 13 πόντοι μέχρι στιγμής και σαφώς βελτιωμένος στο δεύτερο ημίχρονο. Και κοιτάξτε πώς βρήκε τον κόντο, το στόχο Κόντος. Ένα πολύ δύσκολο καλάθι, 12 πόντοι για τον Απόστολο Κόντο. Δοξάκης για τον Παραμανίδη, πάλι Δοξάκης, αλλάζουν την μπάλα. Γκάλης τώρα, με ταμπλό, ένα όμορφο καλάθι, 47-46, 15 πόντοι για τον Γκάλη. Και τώρα η μάχη γίνεται πόντο με πόντο, στήθος με στήθος, πόντο ένας μπροστά από το άλλος. Κορονέος, κάπως, Κορονέος, φεύγει από δεξιά. Με πίεση το σουτ άστοχο, κερδίζει ο Στεργάκος και ένα πολύ ωραίο καλάθι. Το rebound δυνατό, αποφασιστικό το γύρισμα από το Στεργάκο. 48-47 ο Παναθηναϊκός. 8 πόντοι για το Στεργάκο μέχρι στιγμής. Ρωμανίδης, Γκάλης, Παραμανίδης. Αποτυγχάνει, κερδίζει ο Στεργάκος το rebound. Ο Στεργάκος που είναι ο πιο δυνατός παίκτης του Παναθηναϊκού κάτω από τα καλάθια. Το σουτ, αστοχή ο Στεργάκος, το follow από τον Κοκολάκη και 50-47 για τον Παναθηναϊκό. 10 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα από την λήξη, ήταν το πρώτο καλάθι του Κοκολάκη. Δοξάκης, Παραμανίδης, με ταμπλό, 50-49, να ο Παραμανίδης, 16 πόντους. Πρώτο σκόρερ του Άρη, 16 ο Παραμανίδης, 15 ο Γκάλης. Ο Κάπος στο Στεργάκο. Αυτός θα αποτύχει, ο Κοκολάκης όμως με follow. 52-49. 4 πόντους ο Κοκολάκης. Ρωμανίδης τώρα. Δοξάκης. Παραμανίδης, Δοξάκης. Το σουτ και το καλάθι. 52-51. 9 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Δεν έχει κρυθεί απολύτως τίποτα. Τι να κρυθεί άλλωστε, 9,5 λεπτά πριν το τέλος και με μισό καλάθι διαφορά. Θα κερδίσει την μπάλα ο Ρωμανίδης και φάουλ του Στεργάκου. Είναι 5 φάουλ, ο Στεργάκος θα φύγει από τον αγώνα. Μετά από αυτή την ηρωική, θα λέγει κανείς, προσπάθεια του Ρωμανίδη, πάρπαξε την μπάλα. Ο Στεργάκος για να την ξανακερδίσει έκανε το φάουλ. Και τώρα έχω την εντύπωση, έχω τώρα την εντύπωση ότι ο Ιωαννίδης θα παίξει το μεγάλο του χαρτί, θα παίξει το χαρτί του εφηνδιασμού, το χαρτί της ταχύτητας. Γιατί είδα μια αλλαγή που κάνει. Κοιτάξτε ο Ρωμανίδης που κερδίζει την μπάλα και ο... κέρδισε βέβαια καθαρά την μπάλα ο Ρωμανίδης. Ο Σιδεργάκος έκανε επίσης καθαρά το φάουλ. Λέω θα παίξει ο Ιωαννίδης το χαρτί του εφηνδιασμού και της ταχύτητας. Έβγαλε από το παιχνίδι τον Ταχτσάνη. Έβγαλε από το παιχνίδι τον Γαραγιώργη και έβαλε τον Ταχτσάνη. Αυτό του το επέτρεψε ίσως το ότι ο Στεργάκος έκανε τα 5 φάουλ. Αδυνάτησε δηλαδή ο Παναθηναϊκός κατά τα καλάθια. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε time out που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
Παναθηναϊκός φέχεται τον Τεζαμαντάζ να έχει συμπληρώσει ήδη 8 φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Πράγμα που σημαίνει ότι από εδώ και μπρος, όποιο φάουλ κερδίζουν οι παίκτες του Άρη όταν έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, θα τους δίνει το δικαίωμα για βολές. Δύο βολές όταν δεν είναι σε τελική προσπάθεια για καλάθι και τρεις βολές όταν το φάουλ θα γίνεται στην προσπάθειά τους για καλάθι. Επαναλαμβάνω το σκορ 52-51 για τον Παναθηναϊκό, 9 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα από το τέλος. Έχουμε μια μικροδιακοπή. Κάτι λέει ο κύριος Κουμπούρης στη γραμματεία. Είναι κοντά του και ο κύριος Τσολακίδης. Να η γραμματεία, διαιτητές είναι εκεί. Και να ξαναδούμε τα φάουλ που ίσως επηρεάσουν την εξέλιξη του αγώνα, ίσως και την έκβασή του. Με 5 φάουλ εκτός αγώνα ο Στεργάκος, με 3 φάουλ ο Κοκολάκης, με 3 φάουλ ο Κάπος, με 3 ο Ανδρίτσος από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ενώ έχει 1 ο Κόντος και κανένα ο Κορονέος. Άρης τώρα, 3 φάουλ ο Γκάλης, 2 φάουλ ο Ρωμανίδης, 1 ο Παραμανίδης, 4 ο Φιλίππου, 1 ο Παπαγεωργίου, 1 ο Στυλιανού και 2 ο Δοξάκης. Το παιχνίδι έχει διακοπεί. Δεν ξέρουμε το λόγο, αλλά ο Χάρης Αλευρόπουλος βρίσκεται απέναντι στη γραμματεία και με σκοπό να μας πληροφορήσει για ποιο λόγο έχει διακοπεί το παιχνίδι. Οι πεντάδες των δύο ομάδων είναι οι εξής αυτή τη στιγμή. Ο Ρωμανίδης Παραμανίδης, οι δύο ψηλοί για τον Άρη. Ταχτσάνης που μπήκε τώρα στη θέση του Καραγιώργη, δεν έχει παίξει ακόμα. Γκάλης και ο Δοξάκης, αυτοί είναι οι πέντε του Άρη. Ανδρίτσος, Κοκολάκης, Κάπος, Κόντος και Κορονέος για τον Παναθηναϊκό. Και η διακοπή οφειλόταν και πάλι στις εκδηλώσεις της εξέδρας. Ο κόσμος παρά τις επανειλημμένες συστάσεις συνεχίζει να μην συμπεριφέρεται απόλυτα αθλητικά. Ο Άρης τώρα με την μπάλα. Ακούγονται νέες συστάσεις, μην πετάτε αντικείμενα. Λένε τα μικρόφωνα, μάλλον τα μεγάφωνα. Γκάλης, Δοξάκη στο σούτ. Νέο εύστοχο σούτ από τον νεαρό Δοξάκη, που δεν αποτέλεσε μόνο την οργανωτική, θα έλεγε, λύση καλής για τον Ιωαννίδη, αλλά και την εκτελεστική σε κρίσιμες στιγμές. Ανδρίτσος, Κορονέος, Κόντος, Κορονέος για τον Κάπο. Θα απαντήσει με ένα μακρινό εύστοχο σουτ. 54-53 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Η μάχη συνεχίζεται πόντο με πόντο. Παραμανίδης Δοξάκης. Γκάλης. Δοξάκης στον Παραμανίδη. Ταχτσάνης. 3 δευτερόλεπτα. Ο Ρωμανίδης μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού.
δεν μέτρησε το καλάθι, η μπάλα για τους πρωταθλητές που με τον Κοροναίο περνάνε στην επίθεση. Κόβει ο Γκάλης πολύ ωραία τον Κοροναίο. Γκάλης τώρα που προσπαθεί να φύγει μπροστά, θα πάρει φάουλ από τον Κοροναίο. Πρώτο φάουλ για τον playmaker του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι. Και δικαίωμα για δύο βολές στον Γκάλη, μια και είναι το ένα το φάουλ του Παναθηναϊκού. Γκάλης λοιπόν στα φάουλ. Ισοφαρίζει 54-54. 16 πόντι στο ενεργητικό του Νίκου Γκάλη. 17 τώρα και μπροστά ο Άρης με 55-54. Κοροναίος. Κάπως το σούτ. Αστοχή. Κοκολάκη στο rebound. Δεν μετράει το καλάθι. Έχει προηγηθεί φάουλ από τον Ρωμανίδη πάνω στον Κοκολάκη. Ναι, δεν μετράει το καλάθι. Κοιτάξτε, κρατάει το κεφάλι του Κοκολάκη. Σας χτύπησε λίγο. Ήταν το τρίτο φάουλ του Ρωμανίδη. Η μπάλα θα παιχθεί πλάγια. Και το 7ο φάουλ του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. 9 ο Παναθηναϊκός, 7 ο Άρης. Κοροναίος το σουτ. Φάουλ ο Γκάλης. 4 φάουλ. 4 φάουλ για τον Νίκο Γκάλη. Το αποτέλεσμα της του ασφακτικού μαρκαρίσματος που εφαρμόζει από την έναρξη του αγώνα πάνω στον Κοροναίο. 55-54 πάντα το σκορ για τον Άρη. 8 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 2 σούτ ακόμα για τον Κοροναίο. Η ισοφάριση 55-55. Και ο Παναθηναϊκός πάλι μπροστά, 56-55. Ο Δοξάκης στον Γκάλη. Δοξάκης Παραμανίδης. Ταχτσάνης, το σουτ, αστοχή. Ρωμανίδης στο rebound. Και θα πάρει το φάουλ από τον Κάπο. 3 σουτ για τον Ρωμανίδη, 4 φάουλ για τον Κάπο. Έχει 4 ο Κάπος, είναι με 5 έξω ο Στεργάκος, έχει 3 ο Κοκολάκης, 3 ο Ανδρίτσος. Βέβαια και η ψηλή του Άρη είναι φορτωμένη. Και όχι μόνο η ψηλή, αλλά κυρίως ο Γκάλης με 4 φάουλ. 3 έχει ο Ρωμανίδης, 4 ο Φιλίππου. Ο μόνος που δεν έχει είναι ο Παραμανίδης, έχει μόνο ένα. Αλλά φυσικά δεν έχει κανένα ο Καραγιώργης που δεν έχει παίξει πολύ. Ένα ακόμα σούτ για τον Ρωμανίδη που έχει στο ενεργητικό του 7 πόντους μέχρι στιγμής. 17 ο Γκάλης, 16 ο Παραμανίδης, αυτή είναι η πρώτη σκόρη του Άρη. Και 57-56, η μάχη συνεχίζεται πόντο με πόντο. Περνάει ο ένας, περνάει ο άλλος. Κόντος. Ο Δοξάκης στο φάουλ. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι το αδύνατο αμυντικά σημείο του Άρη. Δοξάκης εναντίον Κόντου. Είναι μια αμυντική σχέση. Είναι μια σχέση μάλλον γενικά που δεν βγαίνει υπέρ του Άρη, αλλά μονίμως υπέρ του Παναθηναϊκού στον αμυντικό τομέα. 57-57 και ένα σούτ για τον Κόντο. Μια και ο Άρης έχει φτάσει και αυτό στα 9 φάουλ. 58-57 ο Παναθηναϊκός μπροστά. Κόντος 14 πόντους μέχρι στιγμής. Δοξάκης για τον Παραμανίδη. Γκάλης θα πρέπει να είναι επιφυλακτικός στους ελιγμούς του. Φοβάται το επιθετικό φάουλ. Παραμανίδης απ' έξω το σουτ. 59-58, 7,5 λεπτά πριν από τη λήξη. 18 πόντοι για τον Παραμανίδη. Κοροναίος. Κόντος. Κοροναίος. Το σουτ. Άστοχο. Το follow από τον Κάπο. 60-59 ο Παναθηναϊκός. 7 λεπτά ακόμα. Δοξάκης για τον Γκάλη. Πάλι Δοξάκης. Ρωμανίδης. Το φάουλ του Ανδρίτσου. 4 φάουλ ο Ανδρίτσος.
και δικαίωμα για δύο σουτ στον Ρωμανίδη. Τώρα κάνει μια αλλαγή ο Ιωαννίδης, βγάζει τον Ταχτσάνη, βάζει τον Φιλίππου. Ο Φιλίππου που έχει 4 φάουλ, άρα μπαίνει για να δώσει μια λύση στο πρόβλημα των αμυντικών, κυρίως rebound. Ρωμανίδης αστοχή. 6 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Άρης Παναθηναϊκός 59-60 και 60-60 τώρα με αυτό το φάουλ του Ρωμανίδη που έχει 9 πόντους στον ενεργητικό του. Κοροναίος στον Ανδρίτσο. Κόντος. Το rebound από τον Φιλίππου. Το Φιλίππου που έδωσε στον προπονητή του αυτό ακριβώς που ζήταγε, το rebound δηλαδή. Γκάλης, Παραμανίδης. Το σούτ εύστοχο. Παραμανίδης, 62-60 περνάει ο Άρης, 20 πόντι από τον Βασίλη Παραμανίδη. Μια μεγάλη προσφορά. Κοροναίος στον Κοκολάκη. Πάλι Κοροναίος. Αποτυγχάνει, κερδίζει ο Παραμανίδης στο rebound. Βρίσκει το Δοξάκη. Το παιχνίδι πάει να πάρει σε μια νέα τροπή, για να δούμε. Γκάλης, Παραμανίδης, το σουτ. Άστοχο αυτή τη φορά, το φίλο από τον Φιλίππου. Ναι, ο Φιλίππου, η λύση του Ιωαννίδη για τα rebound. Ένα αμυντικό, ένα follow μέσα σε εισάρτητες προσπάθειες. 4 πόντους μπροστά ο Άρης, 64-60, 5,5 λεπτά πριν από τη λήξη. 7 πόντοι μέχρι στιγμής για τον Φιλίππου. Κόντος. Και το επιθετικό φάουλ. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Είναι επιθετικό φάουλ από τον Κόντο. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Και τώρα time out. Time out από τον Χρήστο Κέφαλο, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεύτερο time out. Δεν έχει λοιπόν άλλο δικαίωμα ο Παναθηναϊκός. Αντίθετα, ο Άρης δεν έχει πάρει time out ακόμα. Εδώ ο Κέφαλος, παίκτος του. Και επαναλαμβάνω, 64-60 το σκορ. 5 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Θα ξαναρχίσει το παιχνίδι με επίθεση του Άρη. Ο Γκάλης με την μπάλα δίνει στο Δοξάκη. Γκάλης, Δοξάκης, Παραμανίδης, Δοξάκης, Γκάλης, αλλάζουν την μπάλα. Φιλίππου δίνει στον Γκάλη. Το σουτ με ταμπλό, άστοχο, κερδίζει ο Κάπος. Θα δώσει τον Κοροναίο. 4 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα ακόμα. Άρης Παναθηναϊκός 64-60. Κοκολάκης, Κοροναίος. Άστοχο, μακρινό σουτ. Αποτυγχάνει ο Κοκολάκης, είναι το 5ο φάουλ του Φιλίππου που θα φύγει από το παιχνίδι. Τη θέση του θα πάρει ο Καραγιώργης. Επαναλαμβάνω, το σκορ 64-60 για τον Άρη. Ο Κοκολάκης έχει δικαίωμα για 3 σουτ. Και μια ματιά στους σκόρερς. Γκάλης 17, Παπαγεωργίου 2, Φιλίππου 7, Παραμανίδης 20, Καραγιώργης 3, Ρωμανίδης 9, Δοξάκης 6. Για τον Παναθηναϊκό κάπως 6. 64-62 έχει γίνει το σκορ. Κάπως 6, Κοκολάκης 6, Ανδρίτσος 17, Στεργάκος 8, Κοροναίος 11 και Κόντος 14. Γκάλης, Δοξάκης, Παραμανίδης. Λάθος πάσα στα χέρια του Ανδρίτσου. Ο
Κόντος τώρα. Ανδρίτσος αποτυγχάνει, αλλά έχει γίνει το φάουλ από τον Παραμανίδη. Ο Ιωαννίδης παίρνει τώρα με τη σειρά του ένα time out. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Παραμανίδη. Έχει 11 φάουλ ο Άρης, 12 ο Παναθηναϊκός. Έχουν αποβληθεί με 5 φάουλ ο Φιλίππου και από τον Άριο Φιλίππου και ο Στεργάκος από τον Παναθηναϊκό. Έχουν 4 φάουλ ο Γκάλης από τον Άρη και η Ανδρίτσος κάπως από τον Παναθηναϊκό. Ανδρίτσος λοιπόν στα σουτ, 4 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα από το τέλος. Το σκορ γίνεται 64-63. Σε 18 πόδι για τον Ανδρίτσο, 19 τώρα και η Σοφάρης 64-64. Δοξάκης. Παραμανίδης, Δοξάκης. Παραμανίδης. Γκάλης το σουτ. 66-64 για τον Άρη. Να ο Γκάλης. Κορονέος τώρα. 19 πόντους έχει ο Γκάλης μέχρι τώρα. Κάπως θα βρει τον Ανδρίτσο, αυτός καθυστερεί. Θα στοχίσει. Δοξάκης προσπαθεί να κατεβάσει γρήγορα την μπάλα, έχουν πάρει οι παίκτες Παναθηναϊκού θέσεις. Καραγιώργης, Δοξάκης, Ρωμανίδης, Παραμανίδης, το σουτ, out, κερδίζει το rebound το κάπως, Κορονέος. Κόντος, Κοκολάκης, Κορονέος, Ανδρίτσος. Και η μπάλα για τον Άρη λέει στην αρχή. Ναι, για τον Άρη λέει ο κύριος Τσολακίδης, διαμαρτύρεται κάπως. Γκάλης. Δοξάκης. Πάντα Δοξάκης. Ρωμανίδης. Δοξάκης στο σούτ υποπίεση. Εύστοχο. 68-64. 8 πόντι για τον Δοξάκη. 5 προσπάθειες, 4 καλάθια από τον Δοξάκη. Ένας εκπληκτικός θα λέγει κανείς απολογισμός. Κορονέος και το καλάθι, 68-66, 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν έχει κρυθεί απολύτως τίποτα, 13 πόντι για τον Κορονέο. Δοξάκης, Παραμανίδης. Πάλι Δοξάκης, Γκάλης τώρα. Καραγιώργης, Ρωμανίδης. Το σούτ απ' έξω από άσχημη θέση, θα κερδίσει ο κάπος το rebound. Κορονέος. Και το πέμπτο φάουλ του Γκάλη. Είναι το πέμπτο φάουλ του Γκάλη, θα φύγει από τον αγώνα. Είδατε κι εσείς. Το νούμερο 5, το κόκκινο νούμερο 5 που σήκωσε η γραμματεία. Ο Γκάλης έφυγε στον πάγκο, θα πάρει τη θέση του Παπαγεωργίου. Για να ξαναδούμε το φάουλ του Γκάλη. Ο Ρωνέος ελίσσεται, κάνει την προσπίση, σηκώνεται μαζί του και ο Γκάλης, έτσι όπως βλέπουμε δεν είναι δυνατόν να έχουμε γνώμη αν ήταν ή δεν ήταν το φάουλ. Έχουμε τώρα νέο time out από τον Γιάννη Ιωαννίδη. Και επαναλαμβάνω, 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα από τη λήξη. 68-66 προηγεί το Άρης. Ο Γκάλης έφυγε από το παιχνίδι με 5 φάουλ. Έχει φύγει και ο Φιλίππου για τον Άρη. Έχει φύγει ο Στεργάκος για τον Παναθηναϊκό. Και ο Κορονέος έχει δικαίωμα για 3 βολές από τη θέση του φάουλ.
Έχουμε νέα διακοπή του αγώνα. Πάλι οι διαιτητές είναι στον πάγκο, είναι στη γραμματεία. Ασφαλώς δεν χρειάζεται να ρωτήσει κανείς. Είναι βέβαιο ότι κάνουν κάποιες παρατηρήσεις για τα αντικείμενα που πέφτουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπετε τον κύριο Κουμπούρη, μάλλον τον βλέπατε, ενώ κάτι παγόρευε στην γραμματεία, να το σπάλει. Δίπλα του άνθρωποι του Άρη, άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Να και ο Γιάννης Ιωαννίδης σε πρώτο πλάνο, προπονητής του Άρη. Και πάμε λοιπόν στο Κοροναίο και στα φάουλ που έχει να εκτελέσει. Αστόχησε ο Κοροναίος στο πρώτο σουτ, έχει δικαίωμα για άλλα δύο. ...68-67. Η ισοφάριση 68-68 και ακόμα 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα που θα κρίνουν το παιχνίδι. Δοξάκης, Παπαγεωργίου, Δοξάκης, Παραμανίδης, Δοξάκης στο σουτ. Εύστοχο, ο Δοξάκης φαίνεται να δίνει τη λύση για τον Άρη. 5-6, 10 πόντι για τον Δοξάκη. Ενώ 5 εύστοχες προσπάθειες σε 6. Δεν μετράει το καλάθι που είδατε. Την μπάλα είναι για τον Άρη. 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα. 70-68. Δοξάκης. Τώρα δεν βιάζονται οι Αριανοί. Αλλάζουν την μπάλα αργά αργά. Ρωμανίδης. Δοξάκης. 1-30 ακόμα. Λάθος πάσα κερδίζει ο Κάπος. Κοροναίος, κόντος στο σουτ και θα ισοφαρίσει. 70-70, 1-20 πριν από τη λήξη. Δοξάκης για τον Παπαγεωργίου, αλλάζουν την μπάλα. Ρωμανίδης, Παπαγεωργίου, κλείνεται ο Δοξάκης. Παραμανίδης στο σουτ με ταμπλό. 72-70, 58 δευτερόλεπτα ακόμα. Παναθηναϊκός στην επίθεση με τον Κοροναίο. Ένα φινάλε Grand Union, θα έλεγε κανείς. 51 δευτερόλεπτα, 50, ο κόντος στον πάσιμο. Το σουτ, αστοχή, κερδίζει τον ριμπάουντ ο Παραμανίδης. Δοξάκης τώρα. 40 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Αν ευστοχήσει ο Άρης, δύσκολα θα αλλάξει το αποτέλεσμα. Αν αστοχήσει, τότε ο Παναθηναϊκός ελπίζει τουλάχιστον στην παράταση. Δοξάκης. Κρατάει την μπάλα, Παραμανίδης, Παπαγεωργίου, 22 δευτερόλεπτα, 21, το σούτ από το Δοξάκη, άστοχο, rebound από το ίδιο παίκτη, προσπίει στο Κοκολάκη, το σούτ με ταμπλό, άστοχο, Κοκολάκη στο rebound, υπάρχει μπάλα, η μπάλα στο πάρα τον Λίτσο, και ο κύριος Τσαλακίδης λέει, η μπάλα για τον Άρη, 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, σκορ 72-70 για τον Άρη. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού, τον Τσολακίδη. Η μπάλα βέβαια χτύπησε καθαρά στα πόδια του Ανδρίτσου, αλλά είναι πια στην κρίση του διαιτητή κατά πόσον αυτό το χτύπημα επηρέασε το ποιος θα γίνει η κάτοχος μπάλας. Έντεκα δευτερόλεπτα λοιπόν. 6.000 κόσμος στις εξέδρες του Παλέντα Σπορ όρθιοι. Ναι, και ο Νίκος Κουμπούρης χρεώνει με τεχνική ποινή. Αν δεν κάνω λάθος, είδα το σήμα της τεχνικής ποινής κάποιον παίκτη του Παναθηναϊκού, προπονητή, παίκτη, δεν ξέρω ποιον. Ήταν ο κόντος κοντά και ο κέφαλος εκείνη την ώρα. Να η φάση ξανά, πως η μπάλα χτύπησε στα πόδια του Ανδρίτσου.
Θα μπορούσαμε να το ξαναδούμε. Χτύπησε και στα δύο πόδια, από το ένα στο άλλο. Το ξαναδούμε. Ναι, κοιτάξτε η μπάλα. Θα το δούμε ξανά. Αυτή ήταν ίσως η πιο μοιραία παράβαση για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αν δεν γινόταν αυτό μέσα στα 11 δευτερόλεπτα, θα είχαν την ελπίδα να ισοφαρίσουν και να διεκδικήσουν ίσως τη νίκη στην παράταση. Τώρα όμως ο Άρης προηγείται με 72-70, μένουν 11 δευτερόλεπτα, έχει την μπάλα στην κατοχή του και αν δεν κάνω λάθος έχει σφαιριχτεί τεχνική ποινή. Δεν βλέπω όμως, η μπάλα θα παιχτεί πλάγια. Η μπάλα είναι πλάγια, 72-70. Πρεσάρουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με την ελπίδα να κλέψουν την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός κάνει μια αλλαγή, βάζει τον Ιωάννου στη θέση του Κοκολάκη. Ένα παίκτη πιο γρήγορο με την, και πιο κατάλληλο για αυτή τη στιγμή που οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα προσπαθήσουν να κλέψουν την μπάλα. Εδώ μεταξύ έχουμε και άλλη διακοπή, πάλι διαιτητές στη γραμματεία. Κάτι λένε μεταξύ τους. Έντεκα λοιπόν δευτερόλεπτα ακόμα. Παπαγεωργίου θα παίξει το πλάγιο. Μαρκάριο κάπως. Δίνει στον... Μπάλα έφτασε στο Γεωργιάδη. Παραμανίδης κρατάει την μπάλα. Γεωργιάδης αστοχή. Χάρα Γιώργη.